σας ακούμε. Coach, πρώτος ιστορικός τίτλος για την ανόρθωση, ένα συγκλονιστικός τελικός. Σας είδαμε να πανηγυρίζετε, πέστε μας πρώτα απ' όλα τα συναισθήματα σας αυτή τη στιγμή. Ναι, σίγουρα πρώτος τελικός ήταν, όπως υπολογίσαμε, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο δυνατό παιχνίδι από τις δύο μεριές. Δυσκολευτήκαμε στο τέλος, έξω με 5 φάλα και Χριστιανά και Τέλβα. Αλλά εντάξει, το πιστέψανε οι κοπέλες, το πιστέψανε και το πήραν και συγχαρητήρα και στην ΑΕΛ που πάλεψε πάρα πολύ ένα ωραίο παιχνίδι. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα πείτε στις παίκτριες σας όταν τελειώσετε με τα πανηγύρια και τις έχετε στα αποδυτήρια όλη η ομάδα μαζί και μόνο η ομάδα? Θα τους πω ότι το πάθος είναι τα πάντα. Το πάθος και η ενέργεια, αυτά που ελέγχουν από την αρχή, είναι το πιο σημαντικό από όλα σε αυτά τα παιχνίδια. Για την ανόρθωση, πόσο σημαντικό είναι που πήρε αυτόν τον τίτλο μια καινούργια ομάδα στον χώρο του μπάσκετ, ιδρυτικό μέλος βέβαια της Ομοσπονδίας, όμως επαναδραστηριοποιήθηκε πρόσφατα. Πόσο σημαντικό είναι για το οικοδόμημα της ανόρθωσης αυτός ο τίτλος? Να ξεκινήσεις ένα σωματείο και ειδικά στο γυναικείο μπάσκετ δεν είχε ποτέ η ανόρθωση και η δεύτερη χρονιά. Εντάξει, μιλάω από μόνο ότι είναι ιστορικό γεγονός και για το σωματείο και για το γυναικείο μπάσκετ γενικά. Μπορεί να δείξει ότι όλα γίνονται. Σε δύο χρόνια να φτάσει σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια, να σας αφήσουμε να επιστρέψετε στις παίκτριες σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άριστος Αρίστου, Γιώργο Αντώνη.